Φίλε και φίλοι του Newshub, γεια σας. Σήμερα εδώ στο site έχουμε τη χάρα και την τιμή να φιλοξενούμε την ψυχολόγο Ευγενία Σαραγιανίδου, η οποία είναι απόφοιτη από το ψυχολογικό τμήμα, από το τμήμα ψυχολογίας της Παντίου. Κυρία Σαραγιανίδου, καλώς ορίσατε στο Newshub. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμοβολίτη, και εσάς και όσους παρακολουθούν, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Σαραγιανίδου, ένα γεγονός έδωσε το ένασμα και από εκεί πυροδοτήθηκαν μια σειρά από αντιδράσεις και με ένα άρθρο παρέμβαση που κάνατε στο SL Press δώσατε τη γεωγραφία και τη διάσταση των πραγμάτων που επικρατεί πίσω από την κουλτούρα woke. Η αφορμή βέβαια ηθελημένα έκανα τη συνέντευξη αφού έκανε το κύκλο το πράγμα και αφού αποτυπώθηκαν όλες οι αντιδράσεις για να μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν την έκανα, ας πούμε, όταν έγινε. Κάνω αναφορά για το περιστατικό που μια drag queen που είναι από την ομάδα των ΛΟΑΤΚΙ ήθελε να διαβάσει σε μια χριστουγεννιάτικη δράση, ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο σε μικρά παιδιά, το παραμύθι. Η κυρία Κατερίνα Λάσπα, που είναι κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Εθελοντισμού, αντέδρασε. Και σε αυτή την αντίδραση θέλουμε να σταθούμε, διότι προκλήθηκαν, αντέδρασε με ένα πολύ ήπιο τρόπο στα social media και είπε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του, αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα με πλάγιο τρόπο να επιβάλλει, ας πούμε, τέτοια πρότυπα σε μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αυτόματα υπήρξαν δύο ειδών αντιδράσεις. Η πρώτη ήταν από σωματεία και οργανώσεις που στηρίζουν τα εν λόγω άτομα και αυτόματα στοχοποίησαν την κυρία Λάσπα για ρατσιστικές και ομοφοβικές δηλώσεις, και από την άλλη ήταν μια μερίδα πολλών ανθρώπων, αυτό το διαπίστωσα και εγώ ο ίδιος, γιατί μες στην κοινωνία ζούμε όλοι, από το πώς σχολίασαν το γεγονός, κυρίως στα social media, που το κατέκριναν αυτό για ιδιαίτερους για τα μικρά παιδιά. Και με ένα άρθρο σας που είχε τον τίτλο «Η Ταλιμπάν της Ορθοδοξίας», κάνατε αναφορά στην κουλτούρα woke. Θα ήθελα εισαγωγικά να μας βάλετε λίγο σε αυτό το πράγμα, γιατί με το άρθρο σας παρουσιάσατε τις διαστάσεις που έχει λάβει αυτό το πράγμα στο εξωτερικό και που έρχονται και στην Ελλάδα. Ναι, το άρθρο λεγόταν λοιπόν «Η Ταλιμπάν της Πολιτικής Ορθότητας». Γιατί έχει αρχίσει να γίνεται η πολιτική ορθότητα ένα νέο είδος θρησκείας, όπου βάζει τα νέα πλαίσια συζήτησης τι μπορούμε να πούμε και τι δεν μπορούμε να πούμε. Το βάλατε όμως πολύ σωστά, ξεκινώντας την αρχή. Μιλήσατε για αυτό το γεγονός και είπατε ότι επέλεξα, και είστε από τους ελάχιστους που το κάνατε και σας συγχαίρω γι' αυτό, να το συζητήσουμε με μία χρονοκαθυστέρηση, όπου θα έχουν γίνει κάποια γεγονότα, θα έχει κατακαθίσει η σκόνη, έτσι όπως λέμε, και θα μπορούμε πλέον αυτά τα γεγονότα να τα ερμηνεύσουμε και να τα αναλύσουμε βαθύτερα. Διότι μετά από 10 μέρες περίπου, είναι η όλη ιστορία αυτή, μπορούμε όντως να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο σε αυτό το γεγονός και νομίζω ότι η εμβάθυνση έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την ίδια συζήτηση πάνω στο γεγονός που έγινε. Είχαμε πει λοιπόν, και τότε που συζητείτε, είχα κάνει και εγώ κάποιες δηλώσεις και μια εκπομπή στον κύριο Σαχίνη, είχα πει λοιπόν, όταν με αφορμή το γεγονός της ανάγνωσης παραμυθιών από μια drag queen, ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν τίθεται ένα ζήτημα σεξουαλικού προσανατολισμού. Δεν είναι γύρω από αυτό το θέμα η συζήτηση. Για το αν οι άνθρωποι είναι ομοφυλόφιλοι, δεν είναι, πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι κλπ. Δεν είναι επίσης ένα κοινωνικό γεγονός που με τη μαζικότητά του μας αναγκάζει να ασχοληθούμε μαζί του. Που και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην ανάλυση μας. Διότι δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός που είχε τόσο μαζικότητα. Κάποιοι γονείς πήγαν κάποια παιδάκια, λίγα τον αριθμό θα έλεγα, να παρακολουθήσουν την ανάγνωση ενός παραμυθιού για τα Χριστούγεννα από μια drag queen. Άρα λοιπόν, αφού δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι ακριβώς είναι? Για ποιο λόγο μας απασχολεί αυτό το γεγονός? Για ποιο λόγο προβλήθηκε με αυτούς τους όρους? Και τι ακριβώς επέτυχε? Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να βάλουμε έτσι σαν άξονα και σαν γνώμονα τη συζήτησή μας. Θα έλεγα λοιπόν καταρχάς επίπεδο τίτλου της συζήτησης και με αφορμή αυτό το άρθρο, που ήταν ουσιαστικά μια τέτοια προοπτική πάνω στην συγκεκριμένη περίπτωση και στο συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη, είναι μια προσπάθεια ενχάραξης, διαπότησης και εστάλαξης νέων αξιών, νοοτροπιών, τρόπων σκέψης, συμπεριφορών, στάσεων, νέων στερεοτύπων θα έλεγα. Αυτό είναι σε πολύ πολύ γενικές και χοντρές γραμμές το καταρχάς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέγοντάς το ακόμα πιο ξεκάθαρα, η δημιουργία ενός νέου λαού, ενδεχομένως και αυτό. Ενός νέου λαού, όχι μόνο στην Ελλάδα,
ενός νέου λαού σε επίπεδο δυτικού και δυτικοποιημένου κόσμου, θα σας έλεγα. Τι έχουμε λοιπόν? Γιατί αναφερθήκατε π.χ. στις αντιδράσεις από τη μεριά της κυρίας Λάσπα, η οποία όντως λιδωρήθηκε. Αναφερθήκατε στις αντιδράσεις από τη μεριά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τι έχουμε λοιπόν? Έχει σημασία να το αναλύσουμε κοινωνιοψυχολογικά όλο αυτό. Σαν μια ποιοτική, θα σας έλεγα, έτσι ερευνητική σε εισαγωγικά προσέγγιση του συγκεκριμένου γεγονότος. Έχουμε μια μειοψηφία. Πάμε καλά ως εδώ. Κυρίως, κυρία Σαραγιάννη, κυρίως αυτό το τελευταίο που είπατε μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει δηλαδή μέσα από την ιδιότητά σας να βγει ένα ψυχογράφημα και για το που πάει κατεύθυνση και ιδιαιτέρως, εγώ επιμένω σε αυτό, σε αυτά τα οποία αναφέρατε που πλέον έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό για την κουλτούρα woke, που θέλω να εξηγήσετε, ας πούμε, στους ακροατές μας τι είναι και η κουλτούρα woke. Δηλαδή, παίρνοντας 2-3 παραδείγματα, το ότι, ας πούμε, στη Γαλλία οι άλλοι σκόφοι προτείνουν να μην διαβάζονται πλέον βιβλία επειδή τα έχουν γράψει οι άντρες, ούτε πρέπει να ακούμε μουσική ανδρική. Το ότι μία φοιτήτρια, ας πούμε, λιρωήθηκε επειδή τόλμησε να μιλήσει ότι περίοδο έχουν μόνο οι γυναίκες και προσευλήθησαν οι τρασέξουαλ, ας πούμε, αρσενικού φύλου και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτό δείχνει ότι από τα πάνω, από, ας πούμε, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπάρχει μια κατεύθυνση που διαμορφώνει πλαίσιο. Έτσι, είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Η κουλτούρα woke, να το πούμε έτσι πολύ κωδικοποιημένα και σύντομα, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να διαβάσει πάρα πολλά, έχουν αρχίσει και λέγονται και στην Ελλάδα και έχουν γίνει και αναφορές και από εμένα πολλές και άρθρα πάνω στο ζήτημα αυτό. Η κουλτούρα woke, που πηγαίνει μαζί με την ακυρωτική cancel culture, όπως λέγεται, είναι μια κουλτούρα η οποία υποτίθεται ότι θέλει να φυπνήσει τον πληθυσμό, το λέω πολύ κωδικοποιημένα, να φυπνήσει τον πληθυσμό γύρω από αδικίες οι οποίες συνέβαιναν στο παρελθόν. Και να αποκαταστήσει, ας το πούμε έτσι, τη δικαιοσύνη. Και πηγαίνει χεράκι-χεράκι μαζί με την ακυρωτική κουλτούρα, η οποία θέλει να καταστρέψει ουσιαστικά το παρελθόν, να ακυρώσει το παρελθόν και να φτιάξει κάτι καινούριο, ας το πούμε έτσι, από τις τάχτες ή και εκ του μηδενός, θα έλεγα. Να ξαναφτιάξει την ιστορία, να ξαναφτιάξει τις κοινωνικές σχέσεις κλπ. Υποτίθεται ότι έχει μια επαναστατική και αφυπνιστική. Υποτίθεται. Και θα δούμε και με το συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί λέω υποτίθεται. Μια τέτοια έτσι αφυπνιστική λογική. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός που συνέβη στη drag queen που είπατε προηγουμένως, φάνηκε λοιπόν τι? Γιατί είπατε ότι και για τα πανεπιστήμια, ποιος τελικά εκφέρει αυτό το λόγο? Να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή και με τη σειρά για να μας καταλάβουν και όσοι μας ακούν και να τους βάλουμε έτσι με έναν μεθοδευμένο τρόπο να σκεφτούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, ξέρετε, οι οποίες βομβαρδίζουν τη σκέψη των ανθρώπων και δεν μπορούν να τις συνθέσουν όλες αυτές τις πληροφορίες για να καταλήξουν ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος. Και κομμάτι του προβλήματος να το συνεισφέρουν και οι δημοσιογράφοι και οι αρθρογράφοι και οι επιστήμονες. Καταλήγει σε μια γενικευμένη σύγχυση δηλαδή. Ακριβώς. Τόση πληροφορία. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μια μειοψηφία. Και θα ήθελα, αν προλάβουμε στη συνέχεια, να αναφερθώ και σε μια έρευνα παύλα απογραφή που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι πολύ χαρακτηριστική για αυτό που συζητάμε. Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Στη συνέχεια. Έχουμε μια μειοψηφία, λοιπόν, η οποία αξιώνει τον τίτλο της μειονότητας. Επιχειρεί, λοιπόν, όπως υποτίθεται, να ασκήσει μειονοτική επιρροή στο γενικό πληθυσμό και να επηρεάσει με τις ιδέες της. Αυτό έχουμε, υποτίθεται, απ' έξω. Μια λοιπόν μειοψηφία, η οποία λέει ότι είμαι μειονότητα, γιατί είμαι φορέας καινούριων ιδεών και θέλω αυτές τις ιδέες μου να τις επικοινωνήσω στην κοινωνία και να επηρεάσω την κοινωνία με βάση αυτές τις ιδέες. Κύριε Σαραγιάννη, σε αυτό θέλω να σας διακόψω. Στο θέμα μένουμε. Αυτή η οργανωμένη μειοψηφία που περιγράφεται, για να περάσει αυτές τις ιδέες, με τι εργαλεία το κάνει? Δηλαδή, μέσα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέσα από συγγραφή βιβλίων, μέσα από ιδεολογικά ρεύματα, κινήματα, πώς δηλαδή, με τι εργαλεία βγαίνει αυτό προς τα έξω? Οι μειονότητες, αν υποθέσουμε ότι είναι μειονότητες, αλλά με πάτε ένα βήμα μπροστά, πολύ καλά κάνετε, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, καταρχάς. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, νομίζω. Χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια. Χρησιμοποιούν γενικότερα την εκπαίδευση, επιχειρώντας να ασκήσουν επιρροή, επί της ουσίας αυτό που κάνουν είναι προπαγάνδα των δικών τους ιδεών. Χρησιμοποιούν λοιπόν όλες τις συμβατικές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν πάντα οι εξουσίες, οι εκάστοτε εξουσίες, για να επηρεάσουν τους πληθυσμούς και τους λαούς που ήθελαν. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο ο καλλιτεχνικός κόσμος, ας πούμε, παρότι φαίνεται αντιδραστικός ως προς το σύστημα, της εξουσίας και αυτά, είναι σύμμαχος αυτό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για να το δούμε λοιπόν, έτσι όπως μου το βάζετε, με πάρα πολύ προσοχή, τι ακριβώς παίζεται και τι φαίνεται
να ισχύει και τι ισχύει τελικά από πίσω. Κοινωνική επιρροή, λοιπόν. Να δούμε δύο-τρία πράγματα για την κοινωνική επιρροή. Αυτό που ξέρουμε για την κοινωνική επιρροή από τις κοινωνικές και ψυχολογικές θεωρίες είναι ένα, ότι όσο μεγαλύτερη και πιο έντονη είναι η εκπεφρασμένη αντίδραση, τόσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική επιρροή. Άρα όσο πιο βάζω μια ιδέα, μέσα στην οποία η ιδέα θα γίνει τρομερό σούσουρο, θα υπάρξουν τρομερές αντιδράσεις και πολλώσεις, τόσο καλύτερη θα είναι η επιρροή που τελικά θα επιτευχθεί. Ας το κρατήσουμε αυτό το κρατούμενο στην σκέψη μας. Το άλλο στοιχείο που ξέρουμε είναι ότι κάθε επιρροή είναι κατά κάποιον τρόπο μία έκφραση εξουσίας. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η μειονότητα, επειδή σταθερά αρνείται το συμβιβασμό, προκαλεί μια άλλη τη σύγκρουση και αυτή ακριβώς είναι η εξουσία της. Δηλαδή θρέφεται από τις έντονες και άλυτες συγκρούσεις. Η θυματοποίηση. Η θυματοποίηση είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για ένα εργαλείο που έχει έτσι ηθικολογικού τύπου επιχειρήματα, για να μπορέσει η μειονότητα να έχει, να χαίρει, ας το πούμε έτσι, κάποιες αποδοχής από τον ευρύτερο κόσμο και πληθυσμό. Χρησιμοποιείται, ας το πούμε έτσι, αυτό το πράγμα, ότι εγώ είμαι ο αδικημένος, είμαι ο θυματοποιημένος. Άρα δεν είμαι εγώ ο κυρίαρχος λόγος, είμαι αυτός που καταπιέζεται από τον κυρίαρχο λόγο. Είμαι αυτός που στιγματίζεται, είμαι αυτός που στυλιτεύεται. Οπότε δεν πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Να το πω έτσι απλοϊκά, ποιος καλός άνθρωπος, ποιος ηθικός άνθρωπος θα έλεγε ναι να συνεχίσουν οι αδικίες να υπάρχουν. Ποιος προοδευτικός άνθρωπος θα έλεγε ναι να συνεχίσουν οι αδικίες να υπάρχουν. Έρχεται λοιπόν εισαγωγικά, ας πούμε, οι μειονότητες. Όμως θα εξηγήσω μετά τι θέλω να πω, γιατί δεν θέλω να συνεισφέρω, όπως είπα, στην σύγχυση. Mm-hmm. Υιοθετούν αυτή τη θυματοποίηση για να την χρησιμοποιήσουν, ας το πούμε έτσι, υπέρ τους. Είναι όμως όντως θυματοποιημένες σήμερα. Παλιά μπορεί να ήταν. Πριν από 15 χρόνια μπορεί να ήταν και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Σήμερα είναι θυματοποιημένες ή μήπως εκφράζουν τον κυρίαρχο λόγο. Για να έρθω λοιπόν. Αφού ξεκαθαρίσαμε κάποια στοιχεία της κοινωνικής επιρροής που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να σκεφτούμε το συγκεκριμένο γεγονός και να το αναλύσουμε, να έρθω στο εξής. Ότι η ατζέντα και το πλαίσιο συζήτησης που ετέθη παραδείγματος χάρη με αφορμή το γεγονός της ανάγνωσης παραμυθιού από μια drag queen, τίθεται εξορισμού για εμάς χωρίς εμάς. Τι έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε? Ένα στημένο παιχνίδι συζήτησης και αυτοί που τοποθετούνται υπέρ τα συστημικά ΜΜΕ, παραδείγματος χάρη, αλλά και αυτοί που τοποθετούνται όπως υποτίθεται κριτικά τα μικρότερα κανάλια, είτε εν γνώση τους, είτε εν άγνοιά τους, είτε συνειδητά, είτε όχι, παίζουν με τους ίδιους όρους επικαιρότητας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Δαμοβολίτη. Δεν είναι μόνο η μία κατεύθυνση, γιατί αναφερθήκατε στην αρχή της δίκης σε μια πόλωση. Δεν είναι μόνο η μία κατεύθυνση που παίζει με όρους επικαιρότητας, ναι, ναι, ναι. Αλλά και η άλλη. Πολύ σωστά το εντοπίζετε αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή το ότι βγαίνει η Φερρυπίν μια τάση της ακροδεξιάς και το κατακρίνει αυτό, είναι ουσιαστικά σαν να δημιουργεί συμμάχους όλους αυτούς που είναι ενάντια στην ακροδεξιά γύρω από αυτό. Ακριβώς. Δημιουργείται λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, ένα παιχνίδι πινκ-πονκ που ο λόγος και ο αντίλογος αλληλοσυμπληρώνονται. Ενώ φαίνεται να είναι εχθρική, γι' αυτό σας λέω είναι ένα παιχνίδι και να το δούμε σε δύο επίπεδα να το αναλύσουμε. Ενώ φαίνεται λοιπόν να είναι ένας λόγος και ένας αντίλογος που συγκρούονται, επί της ουσίας αυτό που ισχύει είναι ότι αλληλοσυμπληρώνονται και ενδεχομένως ο αντίλογος έρχεται να επικυρώσει το λόγο. Και ξέρετε, αναφέρω χαρακτηριστικά σε τέτοιες συζητήσεις ότι όλοι λένε, εμένα μου το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι και το ακούω γενικότερα, ίσως το ακούτε και εσείς, ότι κανένας δεν βλέπει τηλεόραση, όπως υποτίθεται. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν κανένας να μην βλέπει τηλεόραση, αλλά το πλαίσιο συζήτησης να τίθεται εξορισμού από την τηλεόραση και από τα συστημικά ΜΜΕ, αφού κανένας δεν βλέπει? Ποιο είναι λοιπόν το παιχνίδι που παίζεται? Είναι το ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Και το άλλο ερώτημα, το δεύτερο, είναι τι επετεύχθη τελικά μέσα από τα βεγγαλικά μιας τόσο σύντομης επικαιρότητας. Γιατί κάτι επετεύχθη στην κοινωνία. Έχουμε ένα τελεσμένο. Ως προς το πρώτο ερώτημα, λοιπόν. Έχουμε μία υποτίθεται μειονότητα, υποτίθεται, ανέλησα προηγουμένως περί κοινωνικής επιρροής δύο-τρία στοιχεία, συνοπτικά, η οποία όμως μειονότητα εκφράζει στην παρούσα ιστορική συγκυρία απόψεις κυρίαρχης ιδεολογίας. Όχι πλειοψηφικές, δηλαδή δεν εκφράζει τις απόψεις που πλειοψηφούν στην κοινωνία αριθμητικά, εκφράζει τις απόψεις της κυρίαρχης ιδεολογίας. Απόψεις που επιβάλλονται πολιτικά σε όλο το δυτικό και δυτικοποιημένο κόσμο.
και γνωρίζουμε πολύ καλά, για να εξηγήσω τι θέλω να πω, από τη μαρξιστική ιδεολογία και την μαρξιστική φιλολογία θα δανειστώ τη φράση, ότι η ιδεολογία της κάθε εποχής είναι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, οι οποίες φαίνεται να είναι μειονοτικές, τι ακριβώς απόψεις εκφράζουν σήμερα, επιμένω σε αυτό, όχι πριν από 20 χρόνια. Δεν μπορείς να λες λοιπόν πως εκφράζεις μειονοτικό λόγο και να έχεις, να το πω απλά, όλα τα συστημικά μνημεία μαζί σου. Να σου δίνουν χρόνο, να σε στηρίζουν, να σε πρημοδοτούν. Τι δημιουργήθηκε λοιπόν? Δημιουργήθηκε ένα γεγονός, αυτό με τη drag queen και την ανάγνωση παραμυθιού, ή χρησιμοποιήθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης, ένα γεγονός, ασήμαντο κατά τη γνώμη μου και αριθμητικά και ουσιαστικά, για να εκπαιδευτεί ο ελληνικός λαός στη νέα κανονικότητα. Αρκεί να αναρωτηθούμε τι θα γινόταν 15 χρόνια πριν αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Έχει μεγάλη σημασία να το βάλουμε στην ιστορικότητά του, γιατί οι συζητήσεις αυτές δεν γίνονται εκτός ομπρέλας ιστορίας. Πού μπορεί να έχει συμβεί ένα τέτοιο γεγονός καταρχάς. Και πριν από 15 χρόνια υπήρχαν ομοφυλόφιλοι, και πριν από 15 χρόνια υπήρχαν drag queen, και πριν από 15 και 20 χρόνια υπήρχαν transgender και τέτοιες επιλογές ταυτότητας φύλου. Υπήρχαν. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να είχαν κάποιες οικογένειες, μπορεί να είχαν κάποιους οικείους, μπορεί να είχαν κάποιες παρέες και να διάβαζαν παραμύθια. Τι θα γινόταν λοιπόν αν ένα τέτοιο γεγονός πριν από 15 χρόνια συνέβη? Λέτε δηλαδή ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι οποίες μπορούν να εκθρέψουν σε μέγεθος τέτοιες ιδεολογίες που να κυριαρχήσουν? Θα σας έλεγα ότι δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να είναι τέτοιες, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέους τρόπους σκέψης. Σε αυτό που είπατε, νέες συνειδήσεις. Ναι, σε αυτό που είπατε προηγουμένως έχει πολύ μεγάλη σημασία, και ξαναλέω για δεύτερη φορά, ας πούμε, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όλες οι ενέργειες, οι αντιδράσεις, οι συμπεριφορές περνάνε μέσα από τη συζήτησή μας με το φίλτρο ενός ειδικού, ενός ψυχολόγου. Ήθελα λοιπόν σε αυτό που είπατε, ότι η ιδεολογία μιας μειοψηφίας γίνεται κυρίαρχη, αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει, κυρία Σαραγιαννίδου, και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή όλα τα κόμματα, τα περισσότερα τουλάχιστον, από δεξιά μέχρι αριστερά πλην των άκρων, είναι θετικά προς αυτά. Βλέπουμε, ας πούμε, στα Pride που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ότι από τα περιπτερά παρελάζουν όλοι οι υποψήφοι και διαγωνίζονται ποιος αποκαλεί την πιο καλή φωτογραφία. Ενώ αν και από τις δημοσκοπήσεις και από τις μελέτες και από τα στοιχεία, επειδή το 98% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, ας πούμε, στην Ελλάδα, στη βάση τους, στη θεώρησή τους, στο αξιακό του σύστημα, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως το πολιτικό πεδίο το οποίο διαμορφώνεται είναι εντελώς διαφορετικό από την κυρίαρχη ιδεολογία, ας πούμε, της μάζας. Έτσι δεν είναι? Αυτό που μου λέτε λοιπόν με άλλους όρους είναι ότι παριστάνουν τις μειονότητες σε αυτή την ιστορική περίοδο αυτές οι ομάδες, αλλά επί της ουσίας δεν είναι μειονότητες με την έννοια ότι παράγουν μειονοτικό λόγο, αλλά ότι εκφράζουν τον κυρίαρχο λόγο τον οποίο τον έχουν μαζί τους. Και η αντίδραση της κυρίας Λάσπα και πώς αντιμετωπίστηκε η αντίδραση της κυρίας Λάσπα από το κόμμα της είναι πολύ χαρακτηριστική. Και σε αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος θα έχει πάντα με τριοπαθή και δεν θα ξεσκώνει, ας πούμε, με κηρύγματα μίσους και ακραίες, έτσι, με ακραία ρητορική να εκφράζει την αντίθεσή του, θα τολμήσει να εκφέρει διαφορετική άποψη? Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, η ελευθεριότητα, ας πούμε, της εποχής, πόσο επιτρέπει να εκφραστεί δημοκρατικά η άλλη άποψη? Καταρχάς, υπάρχει όντως κάτι τέτοιο έτσι όπως το λέτε? Υπάρχει όντως ελευθεριότητα? Ελευθερία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε τόσο εύκολα ότι υπάρχει. Έχουμε δει με πάρα πολλά κοινωνικά παραδείγματα τι εστί λογοκρισία, τι εστί τιμωρητικός λόγος, τι εστί στιγματισμός κλπ. Άρα το να μιλήσει ένας άνθρωπος λέγοντας πράγματα κοινής λογικής και αυτονόητα, θα σας έλεγα, πλέον καθίσταται κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να τον στιγματίσει. Γι' αυτό και έχει σημασία να το δούμε από την ιστορική οπτική του, σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Γιατί αν ένα τέτοιο γεγονός πριν από 15-20 χρόνια σας είπα προηγουμένως, τι θα γινόταν? Δεν θα το ξέραμε καν. Δεν θα ήταν είδηση. Το πιο πιθανό είναι αυτό.
θα είχε αποσιωπηθεί τελείως. Πάρα πολλά γεγονότα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Δεν τα μαθαίνουμε όλα. Ή τα μαθαίνουμε τις λεπτές γραμμές. Εδώ, γιατί το μαθαίνουμε. Σε αυτές τις συνθήκες, τις ειδικές, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί τώρα και είναι ιδανικές για να αναπτυχθούν έτσι όλα αυτά που λέτε, έχει να κάνει και το ότι στο εξωτερικό, όπως περιγράφετε και στο κείμενό σας, αυτά είναι πλέον κυρίαρχη ιδεολογία ακόμα και θεσμικά. Σίγουρα στην Ελλάδα εισάγουμε με χρονοκαθυστέρηση ως εισαγωγής πολιτισμού, δεν είμαστε πια, δεν εξάγουμε πια πολιτισμό, μόνο εισάγουμε, όλα τα ιδεολογήματα συνήθως που έρχονται από την Αμερική, τα εισάγουμε με κάποια βεβαίως χρονοκαθυστέρηση, γιατί αυτά μπορεί να είναι για την Ελλάδα να ξαφνιάζουν και να φαίνονται καινούρια, αλλά στο εξωτερικό δεν είναι καινούρια σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, βεβαίως τα εισάγουμε, τα υιοθετούμε, ως πολιτισμικά απεικιοκρατούμενοι, θα σας έλεγα. Ένας πολιτισμικά απεικιοκρατούμενος λαός υιοθετεί τον λόγο του κυρίαρχου, του αφέντη του, ας το πούμε έτσι. Ακόμα και η λέξη drag queen δεν είναι ελληνική λέξη. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιείται με αυτούς τους όρους. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι υπήρχαν και υπάρχουν ως καλλιτέχνες, αν έβγαιναν από τους ίδιους που σήμερα υποτίθεται είναι υπέρ τους και είναι μαζί τους, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε, να το πούμε αυτό, αυτοί που σήμερα υποτίθεται ότι είναι μαζί τους και υπέρ τους, πριν από 20 χρόνια τι θα τους έκαναν? Για να σκεφτούμε. Αυτούς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά τους. Δεν αναιρείται αυτό. Θα λιδωρούνταν πριν από κάποια χρόνια από τους ίδιους, από τα συστημικά μιμιέ, από τους κυρίαρχους δημοσιογράφους. Θα λιδωρούνταν, θα καθιδρίζονταν, θα αντιμετωπίζονταν με τον πιο σκιό τρόπο, θα σας έλεγα. Θα στιγματίζονταν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πριν από 20 χρόνια από τους ίδιους, από τα κυρίαρχα πηγή κανάλια, από τους δημοσιογράφους, από τα κόμματα που μου αναφέρατε προηγουμένως. Ενώ σήμερα τι συμβαίνει, το ακριβώς ανάποδο. Είναι τυχαίο αυτό? Τώρα υπερτροβάλλονται, τώρα υποστηρίζονται, τώρα διαφημίζονται. Ενώ τι λιδωρείται? Οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε στάση, δήλωση, θέση, η οποία φαίνεται να είναι αντίθετη ή κριτική έστω, ακόμα και κριτικός να είσαι, όχι αντίθετος, λιδωρείσαι και στιγματίζεσαι. Τι συμβαίνει λοιπόν τελικά? Και νομίζω ότι εδώ είναι και η ουσία, το ζουμί. Ότι η ουσία και το ζουμί που διαπραγματεύομαι και στο άρθρο. Ότι ο άνεμος της πολιτικής ορθότητας, κύριε Δαμοβολίτη, φύσηξε ανάποδα. Και αυτό είναι το πραγματικό κοινωνικό γεγονός. Δεν φύσηξε ανάποδα μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εισάγεται. Αλλά φυσάει και εδώ, από την Αμερική. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό γεγονός που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Είναι μια πηξίδα που δείχνει τον νότο. Είναι ανάποδα τα πράγματα. Είναι σαν να περπατάμε με τα χέρια και να μιλάμε με τα πόδια. Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό γεγονός που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και να μας απασχολεί. Και όχι το αν μια drag queen διάβασε παραμύθια σε παιδιά. Που οι γονείς τους, θα σας έλεγα, συνένεσαν να είναι εκεί και οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό γεγονός που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Γιατί ο άνεμος πολιτικής ορθότητας άρχισε να φυσάει ανάποδα και οι παλιές μειονότητες είναι σήμερα κυρίαρχος λόγος? Και το ψυχολογικό γεγονός είναι ποιο? Γιατί αναφερθήκατε και στην ελληνική κοινωνία. Το ψυχολογικό γεγονός λοιπόν που θα έπρεπε να μας απασχολήσει είναι πώς η ελληνική κοινωνία και γιατί η ελληνική κοινωνία νιώθει ανίσχυρη να αντιμετωπίσει τέτοια γεγονότα ψύχρεμα και ορθολογικά. Αλλά νιώθει ότι απειλείται, θα σας έλεγα, από τα γεγονότα αυτά και αποδέχεται την απομόνωσή της στα άκρα και τον στιγματισμό της ως συντηρητική, ως αντιδραστική, ως αμόρφωτη, ως υπανάπτυκτη, ως φασίζουσα, ως ακροδεξιά, ως ένα γεγονός. Εφόσον δεν συμφωνώ με αυτό, μάλλον ναι, ταξινομούμε στα άκρα. Πώς η ελληνική κοινωνία λοιπόν, λέγοντας αυτονόητα πράγματα, ζητήματα κοινής λογικής, έφτασε να είναι η ίδια ενοχοποιημένη και θυματοποιημένη? Βλέπετε λοιπόν την αντιστροφή. Ποιος είναι θυματοποιημένος τελικά? Ένας μειονοτικός λόγος που στηρίζεται από την κυρίαρχη ιδεολογία ή ένας πληθυσμός που στην πλειοψηφία του στιγματίζεται και λιδωρείται? Σε αυτό... Αν έχει μια αντίθετη κριτική άποψη. Σε αυτό που λέτε, θέλω να αφαιρθώ λίγο σε μερικά βιβλία. Θα πάρω μία φράση από ένα βιβλίο με τίτλο «Η γεωπολιτική της ελληνικής γλώσσας» του κυρίου Μούρτου, Γεώργιος Μούρτος είναι ο συγγραφέας, που αναφέρεται πάνω σε αυτό και ξεκινάει από τα πανεπιστημιακά. Έχει λοιπόν μία φράση που νομίζω ότι κλείνει όλο αυτό που λέτε. Λέει ότι στο χώρο των πανεπιστημίων, όσοι πανεπιστημιακοί αποκλίνουν από την οριζόμενη ως πολιτική ορθότητα, αντιμετωπίζουν την μήνη των μαχητών, έτσι ακριβώς όπως το τοποθετεί το λέω,
της κοινωνικής ορθοπραξίας. Η πολιτική ορθότητα, λέει ο κ. Μούρτος, είναι η νέα ιδεολογική γλώσσα που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή. Φτάνει δηλαδή στα όρια της τριχίας. Και επειδή και έτσι κατηδίαν κουβεντιάσαμε για μερικά βιβλία τα οποία τολμούν πέρα από ιδεολογικές προσεγγίσεις να μπουν στο ενδιάμεσο ως αιρετικές απόψεις, ο Κριστόφ Λας που είχαμε συζητήσει από την δεκαετία του 70, ας πούμε, και μάλιστα προέρχεται και από την αριστερά, τα είχε προβλέψει αυτά. Ο Κριστόφ Γκιλουή, και αυτός από την αριστερά που πρόσφατα έβγαλε ένα βιβλίο και μιλάει το τέλος της μεσαίας τάξης, και αυτός το είχε, τα έχει αυτά λίγο ταξινομήσει στο επίπεδο συζήτηση που τα έχουμε. Η Βερενίς Λεβέτ που μίλησε τη θεωρία του φύλου, είναι το ίδιο, αλλά και ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα από τις εναλλακτικές εκδόσεις με τίτλο «Φιλετιστική Επανάσταση» του Μάτιου Μποκκοτέ, βγαίνει και όλο αυτό που συζητάμε το απλώνουνε μέσα από πολυεπίπεδη επιστημονική έρευνα, δηλαδή και κοινωνιολογική και ψυχολογική και ιδεολογική, που όμως αυτή είναι η θαραλέη της υπόθεσης που βγαίνουν και εκφέρουν διαφορετική άποψη, γιατί, όπως είπαμε και πριν, μέσα από ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, όσοι πανεπιστημιακοί έχουν διαφορετική άποψη, ή από τον καλλιτεχνικό χώρο, ή από το δημοσιογραφικό χώρο, όσοι έχουν διαφορετική άποψη, που έχουν κάθε λόγο να έχουν διαφορετική άποψη, γιατί το αξιακό του σύστημα είναι διαφορετικό, θα τολμήσουν να βγουν από τη στιγμή που βλέπουν πώς, ας πούμε, αντιμετωπίθηκε η κυρία Λάσπα. Ή συγγραφής, ας πούμε. Τι λέτε? Δημιουργείται μία τρομοκρατία, ουσιαστικά σε αυτό αναφέρεστε, δημιουργείται μία τρομοκρατία στην κοινωνία για το τι μπορείς να πεις και το τι δεν μπορείς να πεις. Το πολιτικά ορθό αυτό κάνει. Κάποια ζητήματα τα θηλυτεύει και σου απαγορεύει να τα λες. Αν τα πεις, τα ξενομίζει, όπως είπα προηγουμένως, στα άκρα. Ως προς αυτό που μου λέτε, καταρχάς να προσθέσω στα βιβλία αυτά ένα που βγήκε στην Ελλάδα και θα το πρότεινα να διαβαστεί από έναν φιλόσοφο, τον Μπρικνέρ, τον Πασκάλ Μπρικνέρ, που έχει τίτλο «Τέλειος ένοχος» και νομίζω συνοψίζει πολύ καλό, ειδικά για τα ζητήματα του φύλου και όλη τη γο κουλτούρα, όλα αυτά που συζητάμε, λέγοντας ότι ο σημερινός πραγματικά ένοχος για όλα είναι ο ετεροφιλόφιλος, λευκός άντρας, εκπορευόμενος από το δυτικό κόσμο. Αυτός είναι ο τέλειος ένοχος που φταίει για όλα ουσιαστικά. Λοιπόν, με ένα σχηματικό, ας το πούμε έτσι, τρόπο. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία να σου βάζουν μια αστυνομία σκέψης, αλλά και μια αστυνομία λόγου. Θέλεις λοιπόν να είσαι ένας άνθρωπος προοδευτικός, ανεκτικός, καλός, να έχεις έτσι ένα ωραίο και μορφωμένο προφίλ ενός παιδευμένου ανθρώπου προς τα έξω, θα πρέπει να εκφράζεις το λόγο της κυρίαρχης ιδεολογίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν εκφράζεις, όπως είπα προηγουμένως, πράγματα που πριν από 20 χρόνια θα ήταν κοινός τόπος ή αυτονόητα, από τους ίδιους ανθρώπους που τότε θα στυλιτεύονταν, σήμερα οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και λένε ότι πρέπει να εκφράζεις λοιπόν τον λόγο του πολιτικά ορθού, αν δεν θες να στιγματίζεσαι. Με απλά λόγια, πριν από 20 χρόνια, η drag queen ήταν όντως μειονότητα. Ήταν όντως ένα κομμάτι, ένα πρόσωπο που θα λιτορείται και θα στιγματιζόταν. Σήμερα την χρησιμοποιεί, θα έλεγα, η κυρίαρχη ιδεολογία για να κάνει κλίση εγκεφάλου στους πολίτες και στους λαούς, οι οποίοι πλειοψηφικά δεν πηγαίνουν προς τα εκεί. Ένα παράδειγμα, και επιτρέψτε μου να το αναφέρω γιατί είναι μια απογραφή, είπα προηγουμένως να αναφερθώ σε μια απογραφή που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία το 2021. Για να είναι ξεκάθαρο, με αριθμούς θα σας έλεγα, το τι ακριβώς συμβαίνει. Στη Μεγάλη Βρετανία το 2021 έγινε μια απογραφή για τον πληθυσμό, η οποία πρώτη φορά συμπεριελάμβανε την παράμετρο της ταυτότητας του φύλου. Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν από το BBC. Επιλέγω κάποια από αυτά για τη συζήτησή μας. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία της απογραφής? Ότι 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αγγλία και την Ουαλία ταυτίζονται με λεσβείες, με ομοφυλόφιλους, με αμφιφυλόφιλους κλπ. Ειδικότερα, τι λένε οι αριθμοί? Άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσαν τα ακόλουθα. Το 1,5% του πληθυσμού, 748.000 δηλαδή, δήλωσαν ότι είναι γκέι ή λεσβείες.
1,3% του πληθυσμού δήλωσαν, 624.000 στον αριθμό, δήλωσαν ότι είναι αφιφιλόφιλοι. 0,5%, 262.000, δήλωσαν ότι η ταυτότητα φύλου είναι διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε στη γέννησή τους. Δηλαδή, η ταυτότητα φύλου την οποία δηλώνουν το 2021 είναι διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε στη γέννησή τους. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι ο πληθυσμός της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι περίπου 59,6 εκατομμύρια, βλέπουμε ακόμα και σήμερα τι σε μια χώρα, όχι την Ελλάδα, σε μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου που πρωτοστατεί τις ευαισθησίες, η Αγγλία και η Ουαλία, γύρω από τα ζητήματα του φύλου, έχει ευαισθησίες γύρω από τα ζητήματα του φύλου, πολύ περισσότερες θα μπορούσε να πει κανείς, από την Ελλάδα. Και πολλά χρόνια ακριβώς, πριν. Πού ακριβώς βρίσκεται η πλειοψηφία της, και που βεβαίως πολλά χρόνια πριν, και πρωτοστατούσα στο δυτικό κόσμο, πού ακριβώς βρίσκεται η πλειοψηφία της, 1,3 εκατομμύρια, έναντι των 59,6 εκατομμυρίων που ήταν ο πληθυσμός. Δεν πρόκειται λοιπόν για μειονότητες. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Με μειονοτικές απόψεις που προσπαθούν να ασκήσουν μειονοτική επιρροή. Αυτό που μας πλασάρουν δηλαδή. Αλλά για μειοψηφίες, με ιδεολογικά και πολιτικά κυρίαρχες απόψεις, οι οποίες επιχειρούν πλήση εγκεφάλου σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού. Παριστάνοντας, για να έρθω και σε αυτό που με ρωτήσατε, περί του πολιτικά ορθού και αν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω κλπ. Παριστάνοντας ότι όποιος συμπορεύεται ιδεολογικά μαζί τους, ελιτοποιείται και ιδεολογικά, ελιτοποιείται μορφωτικά και ηθικά. Γίνεται δηλαδή καλύτερος άνθρωπος, πιο προοδευτικός, πιο καλός, πιο ανεκτικός. Σου στείλουν λοιπόν μια ιστορία με αυτούς τους όρους και σου λένε, εσύ δεν είσαι ανεκτικός και προοδευτικός άνθρωπος. Αν είσαι ανεκτικός και προοδευτικός άνθρωπος, πρέπει να είσαι υπέρ τέτοιων γεγονότων. Κυρία Σαγιανίδου, με αυτό το τελευταίο που μας είπατε, ίσως είναι και ο καλύτερος επίλογος, γιατί η ρεαλιστική εικόνα εκφράζει, ας πούμε, την πραγματικότητα και δεν αφήνει περιθώρια για συζήτηση. Τα νούμερα, λοιπόν, τα οποία βγαίνουν μέσα από αυτή την έρευνα, διαμορφώνουν την ουσιαστική εικόνα. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να δεσμευτείτε ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί τα ερωτήματα τα οποία έχει γεννήσει το πρώτο μέρος της συζήτησης είναι πάρα πολλά, όπως ας πούμε το ότι μετά από τόσα χρόνια που αυτά έχουν εφαρμοστεί στις δυτικές κοινωνίες, ποια είναι η αντίδραση η κοινωνική, πώς αυτό ανακλάται στην πολιτική. Επειδή όμως δεν φτάνει μία εκπομπή, θέλω να δεσμευτείτε ότι θα τα ξαναπούμε σε μία συνέχεια. Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Ραμογολίτη. Ωραία. Να το συνεχίσουμε από εκεί που αφήνουμε τον ήμα σήμερα. Κυρία Σαραγιαννίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.